Τώρα θα συνδεθούμε με τον βουλευτή Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία, Γιώργο Κότσιρα. Κύριε Κότσιρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μαραβελίδη, σε εσάς και τους τηλεθετές σας. Και να πάμε κατευθείαν στα της επικαιρότητας. Βλέπαμε στην αρχή του Δελτίου πολύ κόσμο έξω στις παραλίες. Είδαμε φωτογραφίες από μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία ήταν γεμάτα κόσμο. Να το πω απλά, σαν σαρδέλες είχαν στριμωχτεί μέσα στα μέσα και πολλοί δεν είχαν και μάσκες. Και υπάρχει αυτό το ερώτημα, ότι ο κόσμος ίσως ανταποκρίνεται στα μηνύματα που του έρχονται από την κυβέρνηση. Γιατί από τη μία πλευρά είναι ο κύριος Τσιόδρας με τον κύριο Χαρδαλιά που λένε προσέξτε, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, πρέπει να δώσουμε μάχη μέχρι τέλους με τον ιό, πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις. Και από την άλλη πλευρά όμως, ακούγονται συνέχεια τα μηνύματα πώς κερδίσαμε τον ιό, πώς ουσιαστικά οι κόποι μας έχουν αποδώσει καρπούς, πώς πρέπει να ξαναβγούμε έξω. Και πολλοί το έχουν πάρει ότι σαν να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία με την πανδημία. Κοιτάξτε κύριε Μαραβελίδη, η κυβέρνηση από την αρχή αυτής της πολύ δύσκολης συγκυρίας, αυτής της παγκόσμιας πανδημίας, έχει δείξει μια υπευθυνότητα η οποία βασίζεται μεταξύ άλλων και στην ακολουθία των οδηγιών των ειδικών. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα που ξεκινάει μια άρση των περιορισμών, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει στην ουσία κάτι χωρίς να υπάρχει η συγκεκριμένη οδηγία από τους ειδικούς λοιμοξιολόγους από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε τώρα, το οποίο είναι ένα στάδιο το οποίο είναι πραγματικά πρωτοφανές, γιατί ξέρετε, όπως σωστά έχει υποθεί, το να βγει από την πρίζα η κοινωνία και η οικονομία ενδεχομένως να ήταν και πιο εύκολα, όμως τώρα που βγαίνουμε σιγά σιγά από τα σπίτια μας, βγαίνουμε σιγά σιγά στην κοινωνία και αρχίζει και επανακινεί και η οικονομία, χρειάζεται προφανώς και η ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς, χρειάζεται προφανώς να τηρούμε τα μέτρα που δίνονται από τους ειδικούς και εξειδικεύονται κάθε μέρα και από την ενημέρωση που υπάρχει στο Υπουργείο Υγείας. Και κύριε Μαραβελίδη, εδώ πέρα πρέπει να τονίσουμε ότι η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα αυτής της δυσμενούς συγκυρίας πληροφορεί και ενημερώνει το λαό και την ελληνική κοινωνία καθημερινά. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι επειδή γίνεται ένα δύσκολο εγχείρημα από το οποίο θα κριθεί προφανώς και η συνέχεια της μάχης αυτής που μέχρι τώρα έχουμε αντιμετωπίσει με αρκετά μεγάλη επιτυχία, πρέπει και ο πολίτης να αντιμετωπίσει και αυτός με την ατομική ευθύνη και αυτός να ακούσει τις οδηγίες των ειδικών που είναι συγκεκριμένες, προκειμένου να προφυλάξει αυτό προφανώς και τους γύρω του, προκειμένου να μπορέσουμε να μπούμε ομαλά στην επόμενη αυτό κλίμακα. Αυτό που λέτε είναι αυτό που αντιλαμβάνομαι και εγώ ως απόλυτα σωστό. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν σας λέω για ανάμεικτα μηνύματα, δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Είδαμε και κόσμο συγκεντρώνεται στην Ομόνοια για το συντριβάνι. Είδαμε και τον Πρωθυπουργό τον ίδιο όταν βγήκε έξω να μιλήσει με τους εμπόρους, είτε να έχει κατεβάσει τη μάσκα του, είτε να μην φοράει τη δεύτερη φορά καθόλου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, όντως, πήραμε νωρίς τα μέτρα, έχουμε πάει πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες. Η Ελλάδα μπορεί ενδεχομένως να βγει πιο γρήγορα πίσω και σαν οικονομία και ενδεχομένως και με τον τουρισμό πιο γρήγορα από τις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να δείχνουμε και το σωστό παράδειγμα στους πολίτες. Γιατί και ο κόσμος, τι είμαστε, άνθρωποι είμαστε, τόσο καιρό μέσα στην καραντίνα, αφορμή έψαχναν να βγουν έξω. Κύριε Μαραβελίδη, κοιτάξτε, το ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε είναι αλληλένδετα τα ζητήματα. Δεν είναι ότι ξεπεράσαμε προφανώς τη μία κατηγορία κινδύνου και μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Όπως σωστά τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν δεν είχε πάει καλά η πρώτη περίοδος, δεν θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να συζητάμε και για τη δεύτερη με τον τρόπο που το συζητάμε σήμερα. Οπότε ξεκινάμε από μια αφετηρία η οποία είναι σίγουρα εποφελής για τη χώρα μας και πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή έχει αποδείξει ότι συμπεριφέρεται σε όλη αυτή τη διαδικασία με απόλυτη υπευθυνότητα, απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό και δίνοντάς του και ο ίδιος ακόμα όπου χρειάστηκε. Δεν θέλω να σας διακόψω. Απλά επειδή είναι υγειονομική κρίση, είναι και η οικονομική κρίση που έρχεται. Αυτό σας λέω, κύριε Μαραβελίδη. Είναι σημαντικό να στηριχθεί η αγορά. Είναι αλληλένδετα τα δύο ζητήματα. Δεν είναι ότι ξεπεράσαμε τον υγειονομικό κίνδυνο και μπήκε με τελεία και μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Εδώ πέρα πρέπει να βρεθεί η χρυσή ισορροπία ανάμεσα στην αντιμετώπιση ενός πολύ δύσκολου ιού, όπως φαίνεται παγκοσμίως, σε μια παγκόσμια επιδημία, και αφετέρου να μπορέσουμε να μπούμε σε μια ομαλότερη κοινωνική και οικονομική ζωή. Αυτή η κατάσταση προφανώς χρειάζεται ισορροπίες, χρειάζεται υπευθυνότητα και χρειάζεται και από τον πολίτη τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που του δίνουν οι ειδικοί. Αλίμονο, κύριε Μαραβελίδη, αν ο κάθε ένας πολίτης χρειάζεται έναν αστυνομικό προκειμένου να του δείχνει τι πρέπει να κάνει, μακριά από εμάς αυτή η κατάσταση, και προφανώς
δεν μπορεί και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος κάθε μέρα να τονίζει τον κάθε πολίτη αυτό που πρέπει να κάνει. Έχει κάνει τα πάντα από την αρχή της κρίσης, προκειμένου να ενημερωθεί. Και εγώ σε αυτό θέλω να επιμείνω ότι η καθημερινή ενημέρωση των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών από την πολιτεία, από το Υπουργείο Υγείας, από τον κύριο Τσιόδρα, τον κύριο Χαρδαλιά, τον κύριο Κοντοζαμάνη, είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Γιατί ξέρετε, ο ενημερωμένος πολίτης και αυτός που γνωρίζει το πώς θα πορευθεί, αισθάνεται και ασφάλεια και αξιοπιστία έναντι του κράτους. Και σε αυτή την κρίση αποδείχθηκε περίτρανα αυτή η εμπιστοσύνη και αυτή η αξιοπιστία. Και αυτό λοιπόν πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, η οποία προφανώς και δεν γνωρίζει κανένας παγκοσμίως αυτή τη στιγμή επιδημιολογικά και επιστημονικά το πόσο θα διαρκέσει. Γι' αυτό κύριε και πρέπει Κότσιρα, να είμαστε συνεχώς. Και επειδή αυτό που φαίνεται να ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο είναι και η επόμενη μέρα, όλοι δείχνουν προς τον τουρισμό και λένε ότι αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για το πόση θα είναι η ύφεση και πόσο θα αντέξει η ελληνική οικονομία. Πιστεύετε ότι είναι ένα στίχημα που μπορούμε να κερδίσουμε? Κύριε Μαραβελίδη, αναμφίβολα η παγκόσμια αυτή συγκυρία θα πλήξει όλες τις οικονομίες όλου του κόσμου. Αυτό που τονίσαμε προηγουμένως, ότι εμείς μπορέσαμε και διαχειριστήκαμε κατά γενική ομολογία πολύ καλά το πρώτο κύμα αυτής της επιδημιολογικής κρίσης, μας δίνει μια δυνατότερη αφετηρία για την οικονομική επανεκκίνηση και της οικονομίας μας. Mm-hmm. Ένα από τα κομμάτια της οικονομίας μας που χρειάζονται προφανώς και στήριξη και θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει σε αυτή την πορεία είναι και ο τουρισμός. Βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός στο ανώτατο επίπεδο συνεχώς βρίσκεται στη μάχη προκειμένου να τονίσει την ιδιαιτερότητα και της χώρας μας στο πλαίσιο της τουριστικής αγοράς, να ενισχύσει την αξιοπιστία την οποία με τόσο κόπο κέρδισε η κοινωνία μετά το πρώτο αυτό πέρασμα, ώστε να μπορέσει να καταστεί η χώρα μας ένας ελκυστικός προορισμός για το προσεχές διάστημα. Προφανώς το καλοκαίρι αυτό δεν θα είναι το καλοκαίρι το οποίο θα μπορούσε να είναι υπό άλλες συνθήκες. Είναι προφανής οι λόγοι μέσα σε ένα πλαίσιο που χρειάζεται ακόμα προστασία. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι μεταφορές γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά κρίνουμε από τα ξένα δημοσιεύματα, φαίνεται να δείχνουν την Ελλάδα ως έναν καλό τουριστικό προορισμό για φέτος το καλοκαίρι. Και από το τέλος έτσι και μετά. Είναι, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της μέχρι τώρα διαχείρισης. Πρέπει, όπως είπα και προηγουμένως, να διαφυλάξουμε αυτή την εικόνα της χώρας μας, να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα που θα υπάρξουν, να ενισχύσουμε και τις σχέσεις που θα υπάρξουν, τις διμερείς ενδεχομένως συμφωνίες με άλλα κράτη, και προφανώς και τηρώντας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπορέσει να κερδιθεί μέρα-μέρα το στίχημα του τουρισμού στο μέτρο που είναι εφικτό εντός μια τόσο δύσκολη συγκυρίας. Αλλά θεωρώ ότι αν πάμε βήμα-βήμα, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών και υπάρξει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η χώρα μας θα μπορέσει στο μέτρο του δυνατού, προφανώς, να ανταπεξέλθει στην δύσκολη συγκυρία. Αλλά δεν θα είναι σίγουρα μια εύκολη περίοδος. Έτσι, αυτό είναι η πραγματικότητα. Μακάρι, όχι. Απλά επειδή έχουμε πίσω μας 10 χρόνια κρίση, μην έχουμε και άλλα χρόνια κρίσης μπροστά μας. Ναι, απλά ξέρετε ότι αυτή η κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι προϊόν μιας παγκόσμιας κατάστασης, μιας παγκόσμιας πανδημίας. Όλη η παγκόσμια οικονομία βγήκε από την πρίζα ξαφνικά για την προστασία της υγείας των πολιτών. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής η χώρα μας στο πρώτο κομμάτι έχει ανταπεξέλθει καλά και συνεχίζουμε βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τους κραδασμούς αυτής της παγκόσμιας κρίσης. Σε αυτό το σημείο, κύριε Κότσιρα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία μας. Καλό βράδυ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Γεια σας.